Την εκτίμηση ότι τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας πλάκας θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη από το φετινό καλοκαίρι κάνουν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασαν την Παρασκευή στο Υπουργείο Πολιτισμού με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τη στενή συνεργασία των εμπλεκόμενων οι εργασίες θα προχωρήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ προγραμματίστηκαν για τον Ιούνιο οι συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την εταιρεία Τέρνα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, η Επιτροπή εκτιμά ως ιδιαίτερα θετικά τα βήματα που έγιναν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ως φορέας υλοποίησης της νέας προγραμματικής προχώρησε στη διακήρυξη του διαγωνισμού και σε ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Η Επιτροπή συζήτησε τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως είναι η έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και η πιστοποίηση καταλληλότητας των υλικών. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, που συμμετείχε στη συνεδρίαση, μετέφερε τη συγκρατημένη αισιοδοξία των μελών της ότι όσα έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα θα υλοποιηθούν από το φετινό καλοκαίρι. Χρονικό σημείο ιδιαίτερα κρίσιμο που δεν πρέπει να χαθεί, αφού ουσιαστικές εργασίες μπορούν να γίνουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Το αργότερο μέχρι τέλος του Ιουνίου, το πολύ αρχές Ιουλίου, θα πρέπει να έχουμε συμβασιοποιημένων τον ανάδοχο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό συμπίπτει και με την χρονική εκείνη περίοδο όπου ο άραχτος επιτρέπει να γίνουν ουσιαστικές εργασίες μέσα στο ποτάμι. Άρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί και το οποίο λέει ότι το καλοκαίρι του 2018 ξεκινούν οι ουσιαστικές εργασίες αναστήλωσης του γεφυριού, οι οποίες ολοκληρώνονται με την πλήρη ανακατασκευή του γεφυριού το καλοκαίρι του 2019, φαίνεται λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό οδεύει για να υλοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως έχει προγραμματιστεί. Είστε περισσότερο ή λιγότερο ή συγκρατημένα αισιόδοξο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο δίμηνο, όπου δεν είχαμε ξεκαθαρίσει το τι και αν θα γίνει το φετινό καλοκαίρι? Οπωσδήποτε είμαι αισιόδοξος και θα έλεγα ότι όπως συνήθιζα να λέω το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι η μάχη δεν γινόταν επί της ουσίας. Mm-hmm. Δηλαδή η πολιτική βούληση ήταν δεδομένη, τα χρήματα είχαν πιστωθεί, αλλά πάνω στις διαδικασίες και στον χρόνο. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι επιτεύχθηκε. Φέτος το καλοκαίρι ο ανάδοχος μπορεί και θα κάνει ουσιαστικές εργασίες. Ήδη να σας πω ότι και πριν ακόμα την υπογραφή της σύμβασης, στελέχη της εταιρείας έχουν επισκεφθεί και θα επισκεφτούν και τη βδομάδα που μας έρχεται την περιοχή, αναζητώντας τρόπους διευθέτησης του χώρου του εργοταξίου, σημεία λήψης πέτρας από την ευρύτερη περιοχή και άλλες προκαταρκτικές, ας το πούμε έτσι, ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώσπου να αρχίσουν οι ουσιαστικές εργασίες. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία της αναστήλωσης αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς μπορεί να συνεργαστούν αγαστά πολλοί φορείς και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την συνεργασία των προηγούμενων δύο περίπου χρόνων συμμετείχαν φορείς όπως κεντρικά υπουργεία, η Περιφέρεια της Ηπείρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Δήμος, και η συνεργασία αυτή υπήρξε άψογη σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό νομίζω ότι κατέληξε και σε αυτό το ευίωνο αποτέλεσμα που έχουμε τη χαρά να συζητάμε σήμερα. Αν όμως η αναστήλωση της γέφυρας πλάκας είναι ένα έργο εμβληματικού και συμβολικού χαρακτήρα για την περιοχή, η σύνδεση μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τερόβου με την Ιόνια Οδό αποτελεί ένα έργο με τεράστια αναπτυξιακή προοπτική που προσδίδει μεγάλη υπεραξία στην περιοχή. Πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του οδικού άξονα που θα συνδέει την Ιόνια Οδό με την επαρχιακή οδό προς τα Τζουμέρκα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ και η προθεσμία υλοποίησής του λήγει την 1η Ιουνίου του 2021. Σε αυτή την φάση δεν προβλέπονται ουσιαστικές παρεμβάσεις, πέραν παρεμβάσεις ασφάλειας από καταπτώσεις κλπ. Και επομένως έχουμε την κάθετη σύνδεση η οποία φτάνει μέχρι τα πηγάδια μέσω της παρέμβασης που προαναφέραμε. Έχουμε την
μελέτης της, του τμήματος πλάκα άγνατα πράγματα, που πιστεύουμε ότι θα βρούμε και τον χρηματοδότηση για να εκτελεστεί το σύνολο ή μέρος του έργου αυτού σε πρώτη φάση, και επομένως ένα πάγιο αίτημα της περιοχής χρόνων, δεκαετιών για την άρση της απομόνωσης βρίσκει το δρόμο του και μάλιστα το βρίσκει με έναν πολύ καλό τρόπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι εάν λέμε ας πούμε ότι τα Γιάννενα πλέον μέσω της Ιόνιας Οδού έχουν φτάσει κοντά στην Αθήνα ή αν θέλετε κοντά στην Νότια Ελλάδα, με την ολοκλήρωση αυτών των έργων μπορούμε να πούμε άνετα ότι και τα Τζομέρκα έχουν φτάσει πολύ κοντά, θα έχουν φτάσει πολύ κοντά στην Νότια Ελλάδα.